Η επέτειος που γιορτάζουμε σήμερα είναι πηγή υπερηφάνειας για το έθνος μας. Το όχι που βροντοφώναξε σύσσωμος ο ελληνικός λαός ενάντια στην ηταμή φασιστική πρόκληση είναι μια από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές της ιστορίας μας. Μια στιγμή πατριωτικής έξαρσης, εθνικής αυτοπεποίθησης, μια στιγμή υπέρβασης. Ένα μικρό έθνος αψήφισε την υπεροπλία των δυνάμεων του άξονα που είχαν ήδη σαρώσει την Ευρώπη, ύψωσε το ανάστημά του και απέκρουσε τη φασιστική εισβολή. Τάχθηκε με τη σωστή μεριά της ιστορίας, υπερασπίστηκε την ελευθερία, τη δικαιοσύνη, τις ανθρωπιστικές αξίες ενάντια στη βαρβαρότητα του φασισμού και τη βία του ναζισμού. Νίκησε το φόβο, πολέμησε ηρωικά στις πιο αντίξωες συνθήκες και απέσπασε το θαυμασμό όλου του κόσμου. Το έπος του 40 μας συγκινεί και μας εμπνέει. Σήμερα, σε πολύ δύσκολες συνθήκες, εν μέσω έντασης της πανδημίας και της έντασης στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, αποτελεί ένα πρότυπο ενότητας, ομοψυχίας και εθνικής αυτοπεποίθησης. Η ιστορία μας διδάσκει ότι η πατρίδα μας δυναμώνει και υπερβαίνει κάθε εμπόδιο όταν είναι ενωμένη. Θυμόμαστε τα λόγια του Οδυσσέα Ελίτη, ενός από τους πολλούς που έζησαν το θαύμα της Αλβανίας. Είδα στο πρόσωπο των στρατιωτών μου τη λάμψη που είναι ικανός ο ελληνισμός να αναδύσει όταν πιστεύει στο δίκιο του.